Αργά το απόγευμα της Πέμπτης έφτασε στο νοσοκομείο της Πεντέλης στην Αθήνα έξαχνο παιδάκι από την Κατερίνη. Το παιδί μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο νοσοκομείο της Κατερίνης το πρωί της Πέμπτης όπου του διαγνώστηκε εγκεφαλίτιδα για τη μεταφορά του εξάχρονου παιδιού στήθηκε αερογέφυρα μεταξύ Μητυλίνη, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ενώ το παιδί μεταφέρθηκε διασωλυνωμένο από εδώ, από το νοσοκομείο τη Κατερίνη. Ένα παιδί σήμερα 6 ετών, αρκετά σημαντικό, που πρέπει να αντιμετωπιστεί με, σε νοσοκομεία τη Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη και με εγκεφαλίτιδα. Και αυτή τη στιγμή οργανώνουμε, έχει τελειώσει δηλαδή η οργάνωση και περιμένουμε το αεροπλάνο, θα γίνει αεροδιακομιδή όπως λέγεται σε συντονισμό ΕΚΑΒ και ΜΕΣΕ, αεροπλάνο, με σε 130 που έρχεται από τη Μιτιλίνη για το σκοπό αυτό, που είναι στο σύστημα του ΕΣΥ το αεροπλάνο, με γιατρό, για την διακομιδή σε νοσοκομείο, σε μονάδα εντατικής θεραπείας παιδων ε, των Αθηνών. Το ασθενοφόρο από την Κατερίνη ξεκίνησε στι 3 παρατέταρτο ενώ το σέκατον 130 που μετέφερε το παιδάκι στην Αθήνα απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Μακεδονία στι 4 και 20 το απόγευμα. Το παιδάκι είναι τώρα στο τμήμα των περιστατικών, είναι διασωλημένο. Είναι κυρίω για πολιτικού λόγου, για να αποφύγουμε τα χειρότερα, mm -hmm. πιθανά. Είναι όμω πάρα πολύ καλά. Είναι με αγωγή, έχει πάρει την αγωγή που χρειάζεται. Αλλά δεν έχουμε εδώ μονάδα αντιδυτική θεραπεία και βεβαίω παιδών. Η Θεσσαλονίκη έχει, αλλά είναι πλήρης.